Φίλοι και φίλες του Περιαστρολογίας χαίρετε. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε με τη χρήση των καρτών Ταρό πώς θα επηρεάσει η Πανσέλινος του Αυγούστου τα ζώδια. Και όπως πάντα, εάν θέλετε προσωπικό ραντεβού μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο angelospetsios@gmail.com. Ας περάσουμε να δούμε το μήνυμα της Πανσελίνου, το οποίο έρχεται με τη μορφή της δικαιοσύνης. Ό,τι κάνεις σήμερα θα το βρεις μπροστά σου αύριο. Σε αυτές τις λέξεις θα μπορούσε να συνοψιστεί το μήνυμα της Πανσελίνου του Αυγούστου. Η δικαιοσύνη συμβολίζει τον νόμο του αιτίου και του αιτιατού. Τα πάντα θα πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία για να υπάρχει αρμονία και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κάθε τι που πράττουμε έχει αντίκτυπο τόσο σε εμάς όσο και στους άλλους. Ακόμα, για οποιαδήποτε κατάσταση αντιμετωπίζουμε τώρα, η δικαιοσύνη έρχεται να μας υποδείξει ότι πρέπει να αναζητήσουμε τις ρίζες της σε παλαιότερες πράξεις μας. Με αυτόν τον τρόπο, όταν δηλαδή αντιληφθούμε τι μας έφερε σε αυτή τη θέση, τότε θα βρούμε και την ισορροπία μέσα μας. Επίσης, αν αυτόν τον μήνα πρέπει να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις για κάποιο θέμα που μας απασχολεί, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πολύ προσεκτικά, σκεπτόμενοι τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι αποφάσεις στο μέλλον μας. Τώρα μας δίνεται μια καλή ευκαιρία να αναλογιστούμε όλοι τόσο τις δυνάμεις όσο και τις ευθύνες μας. Για τον κριό τραβήξαμε την κάρτα του ιερέα. Η κάρτα αυτή σε συνδυασμό με την κάρτα της δικαιοσύνης έρχεται για να σας πει ότι αυτό το διάστημα, ανεξάρτητα ποιο θέμα σας απασχολεί, εσείς πρέπει να ακολουθήσετε τους κανόνες και να πειθαρχήσετε σε αυτούς. Πρέπει να τηρήσετε την νομιμότητα και τους κοινωνικούς κανόνες, μένοντας στα καθορισμένα όρια. Ίσως ακόμα και να σημαίνει ότι είναι μια καλή στιγμή να αφιερωθείτε και να εργαστείτε σκληρά για κάτι, είτε αυτό αφορά εργασία, είτε αφορά σπουδές, είτε την εμβάθυνση της πνευματικότητάς σας. Αν είστε σε φάση που αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, φίλους, εραστές, οικογένεια, καλό θα ήταν να καθίσετε και να σκεφτείτε περισσότερο αυτά που σας ενώνουν παρά αυτά που σας χωρίζουν. Για εσάς τους Ταύρους, για την Πανσέλινο του Αυγούστου, εμφανίστηκε η πριγκίπισσα των Ράβδων, η οποία συμβολίζει συνήθως ένα παιδί, μια νέα γυναίκα ή έναν ενήλικα με νεανική καρδιά. Και έρχεται να σας φέρει ένα μήνυμα που μπορεί να αφορά θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ένα σχέδιο στο οποίο εργάζεστε ή ένα μορφωτικό θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε. Μπορεί ακόμη να είναι μια ιδέα την οποία σκέφτεστε να εφαρμόσετε. Είναι επίσης πιθανό αυτό το μήνα να λάβετε ευχάριστες ειδήσεις για χρήματα ή για ένα παιδί που είναι μακριά. Αν σας εμφανιστεί κάποιο είδους ευκαιρία από εκεί που δεν το περιμένετε, μην διστάσετε να την αρπάξετε. Μπορεί επίσης να είναι η βοήθεια ή η υποστήριξη που περιμένατε ώστε να ολοκληρώσετε κάποιο έργο που έχετε αναλάβει. Η Πανσέλινος του Αυγούστου για εσάς τους δίδυμους φέρνει το άστρο, την κάρτα που αντιπροσωπεύει την ελπίδα. Σύντομα λοιπόν, ό,τι σας προβλημάτισε, ό,τι σας απασχόλησε, ό,τι σας βάρινε ή ό,τι σας στεναχώρησε, θα αποτελεί παρελθόν. Νέες ευκαιρίες θα εμφανιστούν και η ζωή σας θα γεμίσει ξανά με χαρά. Για κάποιους είναι η περίοδος να ξεκινήσετε κάτι καινούριο ή να πραγματοποιήσετε όλα όσα επιδιώκετε. Θα χρειαστεί όμως να δείξετε θάρρος, έμπνευση, αλλά και να μείνετε μέσα σε καθορισμένα όρια με νομιμότητα και ήθος, όπως επιτάσσει η γενική κάρτα της Πανσελίνου, η δικαιοσύνη. Γι' αυτό φροντίστε να ηρεμήσετε, να σκεφτείτε θετικά και να αντικαταστήσετε την αγωνία με την πίστη ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Εξάλλου, κάτι καλό θα ξημερώσει σύντομα για εσάς. Για τους καρκίνους, η Πανσέλινος του Αυγούστου σηματοδοτείται από τον Μάγο. Τα πάντα αυτό το διάστημα για εσάς μαρτυρούν νέα ξεκινήματα και νέες εμπειρίες. Η πρώτη ένδειξη γι' αυτό θα είναι ο ενθουσιασμός που θα νιώσετε ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο. Ίσως μια νέα φάση ξεκινά, με νέες γνωριμίες, νέα εργασία ή νέες γνώσεις. Ό,τι και αν είναι αυτό το κάτι, σίγουρα θα βοηθήσει την ψυχολογία σας να ανέβει. Θα διαπιστώσετε ακόμα πως τώρα έχετε περισσότερο έλεγχο πάνω στη ζωή σας και μπορείτε να στηριχτείτε στις δικές σας δυνάμεις. Ακόμα, είναι πιθανή αυτό το διάστημα μια καινούργια σχέση ή η ενδυνάμωση μιας ήδη υπάρχουσας. Αν πρόκειται για μια νέα σχέση,
Να ξέρετε πως εσείς θα πρέπει να κάνετε το πρώτο βήμα. Τέλος, επειδή η γενική κάρτα της Πανσελίνου είναι η δικαιοσύνη, να έχετε το νου σας στις συνέπειες των πράξεών σας και να φροντίζετε να μην κοιτάτε κοντόφθαλμα. Για εσάς τους λέοντες, η Πανσέλινος του Αυγούστου σηματοδοτείται από τον Βασιλιά των Κυπέλων. Ο Βασιλιάς των Κυπέλων είναι μια κάρτα που έρχεται να σας θυμίσει να δείτε λίγο πέρα από τον εαυτό σας και να δώσετε τη βοήθειά σας εκεί που την έχουν ανάγκη. Φροντίστε να δείξετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα και στην οικογένειά σας τις καλές πλευρές του εαυτού σας, δηλαδή την υγειονοδορία, την κατανόηση, την φροντίδα, την υπευθυνότητα και την ακεραιότητα που σας χαρακτηρίζουν. Ακόμα, είναι πολύ πιθανόν τώρα να δείτε ότι στρέφονται όλοι σε εσάς για συμβουλές. Αυτό συμβαίνει επειδή νιώθουν ότι ξέρετε διαισθητικά τι πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση. Αν περνάτε δύσκολες καταστάσεις, διατηρήστε την ψυχραιμία σας, μην βιάζεστε και μην μεροληπτείτε. Να είστε ανοιχτοί στις απόψεις των άλλων, ήρεμοι, χαλαροί και να διατηρείτε την αυτοκυριαρχία σας ό,τι και αν συμβεί. Η Πανσέλινος του Αυγούστου για εσάς τους Παρθένους σηματοδοτείται από την ανάγκη να πάρετε διάφορα ρίσκα προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα που έχετε και να εστιάσετε σε έναν και μόνο στόχο. Δεν πρέπει όμως να δείξετε ιδιοτέλεια, ανηθικότητα ή αλαζονία, ούτε να εμπλακείτε σε διαμάχες που δεν σας αφορούν. Αν η ζωή σας είναι σε τέλμα, είναι καιρός να δοκιμάσετε κάτι καινούριο, γιατί τα καλύτερα είναι λίγο πιο κάτω, οπότε κάντε το βήμα προς το άγνωστο χωρίς πολλές αναλύσεις και με αυτοπεποίθηση. Είναι πιθανό αυτό το διάστημα να εμπλακείτε σε μια νέα ερωτική ή σεξουαλική σχέση. Ίσως ακόμα χρειαστεί να κάνετε ένα ταξίδι, μια μετακόμιση ή να αλλάξετε περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που έχετε να ακολουθήσετε είναι ότι πρέπει να κουνηθείτε από εκεί που βρίσκεστε. Η Πανσέλινος αυτή θέλει από εσάς τους ζυγούς να αντιληφθείτε πως έχετε ό,τι χρειάζεστε και να αναγνωρίσετε την ομορφιά και τα αγαθά που έχετε στη ζωή σας. Τώρα σας δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία για να προσπαθήσετε να αναζητήσετε την επιτυχία και να υλοποιήσετε τους στόχους σας, όποιοι και αν είναι αυτοί. Προμηνύονται ευνοϊκές προοπτικές, ευημερία, αυθονία, επαγγελματική άνοδος και αντοχή στις δύσκολες καταστάσεις. Ευνοείται η έναρξη κάποιας επιχειρήσεως, αρκεί να είστε πραγματιστές και να κάνετε χρήση της κοινής λογικής για να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Να ξέρετε πως δίπλα σας έχετε ανθρώπους που σας υποστηρίζουν και αυτό είναι σημαντικό. Στο χέρι σας όμως είναι να προσπαθήσετε να καταφέρετε την επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ των υλικών και επαγγελματικών επιδιώξεων και της προσωπικής σας ζωής. Η Πανσέλινος του Αυγούστου για εσάς τους Σκορπιούς σηματοδοτείται από το 9 το Ράβδο. Μια κάρτα που σας μιλάει για δύναμη, αντοχή, επιμονή, σύνεση, κουράγιο, αποφασιστικότητα, αμυντική στάση και προετοιμασία. Αυτό το διάστημα έχετε αντιμετωπίσει συνεχόμενες δυσκολίες και ενδεχομένως να έχετε χάσει την εμπιστοσύνη στην αξία σας. Δεν πρέπει όμως να αφήσετε τις προσωρινές αναποδιές να σας αποστερήσουν το κίνητρο για το οτιδήποτε είναι αυτό που θέλετε να καταφέρετε. Πρέπει να μείνετε εστιασμένοι στο στόχο σας και να σταθείτε στο ύψος σας, χωρίς όμως να γίνετε ισχυρογνώμονες ή άκαμπτοι. Εξάλλου και η γενική κάρτα της Πανσελίνου ή δικαιοσύνη έχει να σας πει πως αυτό που δικαιούστε στο τέλος θα το λάβετε. Η επιτυχία μπορεί να έλθει μετά από πολύ κόπο και μόχθο, αλλά στο τέλος θα τη λάβετε, εφόσον όμως έχετε εργαστεί σκληρά και δίκαια για αυτήν. Εσείς οι τοξότες με το 3 των νομισμάτων να σηματοδοτεί την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, θα διαπιστώσετε ότι αυτό το διάστημα ευνοεί πολύ τις συνεργασίες. Είναι τώρα ευκαιρία να δείξετε ομαδικό πνεύμα, να εργαστείτε προσεκτικά και μεθοδικά, προκειμένου να δημιουργήσετε όμορφα και χρήσιμα πράγματα. Αυτό που πρέπει να προσέξετε σύμφωνα με τη γενική τάση της Πανσελίνου, που είναι η δικαιοσύνη, είναι να μην υπερεκτιμήσετε την προσωπική σας συνεισφορά εις βάρος των άλλων. Εν ολίγης, ούτε να αδικήσετε, ούτε να επιτρέψετε να αδικηθείτε. Για να επιτύχετε τις φιλοδοξίες σας, θα πρέπει να επιδείξετε υπευθυνότητα, συγκρότηση και πειθαρχία. Σε καθαρά επαγγελματικό επίπεδο, τώρα πρόκειται να λάβετε κάθε ανταμοιβή που αξίζετε, είτε υλική είτε ηθική, για την πολύ καλή εργασία που έχετε προσφέρει. Για εσάς τους εγώκερους, η Πανσέλινος του Αυγούστου φέρει το μήνυμα του 4 των Ράβδων.
Αυτό το διάστημα, με κάποιον τρόπο, είστε δέσμοι σε ανθρώπους και σε καταστάσεις. Προσέξτε πολύ τις επικίνδυνες αιμονές, την υπερβολική ευαισθησία και τον υπερπροστατευτισμό σας. Τώρα που το σύμπαν θέλει κίνηση, εσείς φοβάστε να κάνετε το οτιδήποτε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, γι' αυτό αν κάπου αισθανθείτε ότι καταπιέζεστε, είναι καιρός να πάψετε να δέχεστε περιορισμούς και σπάστε τα δεσμά σας. Τολμήστε, αλλά πάντα με φρόνηση και να είστε ανοιχτοί σε όλες τις νέες πιθανότητες. Εκμεταλλευτείτε το διάστημα των διακοπών και πριν αρχίσετε ξανά να εργάζεστε σκληρά, σιγουρευτείτε ότι έχετε αναπαυθεί αρκετά και ότι έχετε μαζέψει δυνάμεις. Η Υδροχόη έχετε για την Πανσέλινο του Αυγούστου το 7 των Κυπέλων, μια κάρτα που συμβολίζει τις επιλογές, τους ευσεβείς πόθους, τις ψευδεστήσεις και την ονειροπόληση. Αυτό το διάστημα χαρακτηρίζεται για εσάς από πολλές επιλογές και εναλλακτικές λύσεις. Λόγω του αριθμού τους και της αναποφασιστικότητάς σας νιώθετε μπερδεμένοι. Δυσκολεύεστε και αποφεύγετε να πάρετε αποφάσεις, όμως τώρα είναι ο καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τι θέλετε να κάνετε, να εξετάσετε αντικειμενικά τις επιλογές σας, να αναθεωρήσετε κάποιες απόψεις και στο τέλος να διαλέξετε. Μην αφήσετε την φαντασία σας να οργιάσει ή τις ψευδεστήσεις να σας παγιδεύσουν και δεν καταφέρετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας. Επιπλέον, επειδή η σκέψη σας δεν είναι καθαρή, προσέξτε την αιμονή με τον έλεγχο των καταστάσεων. Γι' αυτό και η συμβουλή μας είναι: χαλαρώστε και οργανώστε λίγο τη ζωή σας. Εσείς οι Ιχθύες, το διάστημα της Πανσελίνου αυτής, καλείστε να είστε εργατικοί, πρόθυμοι και ειλικρινείς. Η κάρτα που εμφανίστηκε για εσάς, ο υπότης των ξυφών, σας προτρέπει να δράσετε αλλά με σύνεση. Τα όποια προβλήματα έχετε αντιμετωπίζονται με πρωτοβουλίες. Ήλθε ο καιρός να αντιμετωπίσετε όλους εκείνους που σας δυναμητίζουν τη ζωή. Προσέξτε όμως, διότι προμηνύεται αναταραχή στη ζωή σας. Το επόμενο διάστημα θα βιώνετε τη μία αλλαγή πίσω από την άλλη σε βαθμό που θα αποσυντονιστείτε πλήρως. Αν είστε χαμένοι σε μία συναισθηματική κατάσταση, σκεφτείτε, τι είναι αυτό που χρειάζεστε. Αν είστε συναισθηματικά φορτισμένοι, δείτε τα πράγματα με λογική. Αν νιώθετε ότι πνίγεστε ή ότι έχετε αποκοπεί από τα συναισθήματά σας, υπομονή. Οι καλύτερες ημέρες είναι μπρος σας. Βέβαια, καλό θα είναι να ακούτε και τις συμβουλές που σας δίνουν, διότι κάλλιστα μπορεί να αποξενώσετε όλους εκείνους που έχουν την καλή διάθεση να σας βοηθήσουν. Αν σας ενδιαφέρει η αστρολογία και το ταρό, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας. Αν θέλετε να μαθαίνετε πότε ανεβάζουμε καινούριο βίντεο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι που είναι δίπλα από την επιλογή εγγραφή. Μπορείτε επίσης, αν επιθυμείτε, να γίνετε χορηγοί μας στο Patreon, στο οποίο έχουμε και κάποια δώρα για εσάς.